Right πάντα με τον Τολιόπουλο εκεί. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα, να μένει ψηλά ο Μπάγκστον. Έκοψε και παίρνει την κατοχή ο Μποχωρίδης. Του άνοιξε επί της ουσίας διάδρομο με την ύπαρξή του ο Μπάγκστον και έφτασε ο Μποχωρίδης ένα εύκολο καλάθι 4-5. Jones. Τολιόπουλος, πρώτη δική του προσπάθεια, εύστοχο τρίποντο. Άφησε ο Μπάγκστον, ανοίγει διάδρομος για τον Γκάλινετ, πάρα πολύ ωραία συνεργασία, καλάθι και φάουλ. Ράιτ βρήκε τον Τζόνς που έφυγε από τον Μπάγκστον, που βουλιάζει έξαλλος είναι, μπήκε στην πρίζα ο Καστρίτης και αλλάξει 7 χρώματα τώρα με αυτή την άμυνα του Μπάγκστον. Ο Γκάλινατ βγήκε από τα σκριν πάνω σε πολύ δυνατή γεμάτη ένταση άμυνα από το Μαγκή. Παίρνει το φάουλ. Ακούτε το τι γίνεται στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Όχι γιατί ο Γκάλινατ κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά γιατί προφανώς έχει σκοράρει ο Άρης το παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΚ. Ένα γήπεδο που το Κλάδης Βικελίδης στέλνει ρεύμα με αυτόν τον τρόπο εδώ, στο Νικ Γκάλις Χολ. Λέγαμε και στην αρχή πόσο παράπλευρο και έντονο είναι αυτό το ενδιαφέρον με δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό Άρη. Εφνιδιασμός και καλάθι από τον Στάρκ εν μέσω ξεσηκωμού στο Νικ Γκάλις Χολ. Δε Σόουζα, μαχητικός, Σανόκο επίσης. Δε Σόουζα προσπαθεί να βάλει το κορμί του εκεί, να δώσει τις πάσες. Δεύτερο επιθετικό rebound, ανανεώνει την επίθεση, ψάχνει το τρίποντο, το Λιόπουλος το βρήκε. Το Λιόπουλος, ο Μπλούμπεργκς. Το Λιόπουλος αρχικά ήθελε, έψαξε να βρει πάσα για τον Δε Σόουζα. Τώρα παίζει με τον Μποχωρίδη, ωραία ισορροπία σώματος από τον Μποχωρίδη. Πολ για τον Ράιτ. Πήρε το διάδρομο. Ο Μπλούμπεργκς προσπάθησε να σώσει ότι σώζεται. Δεν σώθηκε τίποτα. Και ο Ράιτ, ο οποίος πέτυχε ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι. Και μπαίνουμε έτσι στο τελευταίο τετράλεπτο του ημιχρόνου, περιμένοντας αντίδραση από τον Άρη. Κατσίβελης για τον Μπλούμπεργκς με αντίθετη κίνηση για να φύγει από το Μακουντή. Πάσα δεν είναι προσεκτική και ο Ράιτ έφυγε στον εμφυδιασμό χωρίς αντίπαλο. Άλλο ένα ακόμη, ένα εύκολο καλάθι για την Βούντουσνούς. Ο Ράιτ, ο οποίος είναι πρωτοσκόρερ με 9 πόντους, δίνει ρυθμό από τον Άσο για την Βούντουσνούς και κανείς δεν του χαλάει το μυαλό μέχρι τώρα. Α, κάτι γίνεται. Τέτοιες φάσεις θέλει ο Άρης. Κυνηγάει ο Τζόνς τον Κατσίβελη. Τον παρασέρνει στην άμυνα. Κατσίβελης τρίποντο από τον Μπλούμπεργκς. Αυτές τις στιγμές θέλει ο Άρης. Όσες περισσότερες τέτοιες βρει, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Χωρίδης εδώ βρίσκει κλειστή την εσφαιρική από τον Πολ, αλλά έχει το plan B στο μυαλό του. Και το πρώτο καλάθι για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. 36-39. Μαγκή προσποίηση για να βρει χώρο για το σουτ. Το βρήκε ελεύθερο το σουτ. Επιθετικό rebound από τον Τανάσκοβιτς που φτάνει μέχρι το τέλος. Μαγκή. Τρίποντο, καλάθι και φάουλ από τον Στάρκ. Ο Στάρκ. Ο Γκάλινατ ψάχνει το πρώτο του τρίποντο και το βρίσκει τώρα που το χρειάζεται και ο Άρης. Γκάλινατ και Στάρκ είναι οι δύο στην περιφέρεια για τον Άρη. Είναι μέσα και ο Χάρελ που ακόμη δεν έχει σκοράρει, όπως και ο Σανόγκο, οι δύο από τους πέντε. Ο Χάρελ ψάχνει και αυτός να ανοίξει λογαριασμό στο σίδερο. Εφανώς επηρεασμένος από την απουσία του το προηγούμενο διάστημα. Μαγκή πάνω σε άμυνα. Δύο Σανόγκο, Χάρελ του έκρυψαν το πεδίο. Τρέχει ο Άρης. Έχει ελεύθερο τρίποντο ο Γκάλινατ και βγάζει τη συνεργασία για να σιγουρέψει τον καλάθι με τον Δε Σόουζα. Τολιόπουλος είναι καλά. Εύστοχος έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Για πρώτη φορά ο Άρης προβάδισμα μετά το 12. Στα 3,5 λεπτά πριν το τέλος, 71-68. Το Ράιτ, 71-70 στον πόντο.
Πάμε για συγκλονιστικό φινάλε. Ο Ράιτ παίρνει τρίποντο. Ο Χάρελ μετά το άστοχο τρίποντο του Ράιτ παίρνει το rebound και θέλει να βγάλει στον Σανόκο. Έφυγε στον ευνηδιασμό. Ένας εναντίον ενός με τον Τζόουνς. Το σίδερο. Κρίμα. Δύο επιθέσεις για τον Άρη. Ξοδεύτηκαν φτηνά. Η μία όχι με καλές προϋποθέσεις. Η δεύτερη με καλύτερες. Ο Φέρελ στο τρίποντο μέσα. 71-73. Το Λιόπουλος θέλει να απαντήσει. Ναι, ο Τολιόπουλος. Είναι δικό του. Αυτό γυρίζει και λέει στην κερκίδα. Ο Χάρελ τρίποντο. Επετάει στον ουρανό ο Γκάλινατ. Προσγειώνεται. Πού πάτησε ο Γκάλινατ. Πού σηκώθηκε. Πού βρήκε την μπάλα. Follow κάρφωμα. 8-10 για το τέλος. Απίθανος Γκάλινατ. Ο Ράιτ ψάχνει αλλά δεν βρίσκει τίποτα διαθέσιμο. Ο Μακουντού θα πάρει ένα σκοτωμένο σουτ. Ο Άρης παίρνει μια τεράστια νίκη σε ένα παιχνίδι στο οποίο κυνήγησε από απόσταση μέχρι και 11 πόντων. Κυνηγούσε και στην τρίτη περίοδο. Παίρνει μια νίκη με αντεπίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο και παίρνει και μια νίκη που είναι πολύ σημαντική στο κομμάτι πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ανεβασμένος πάνω στο κύμα ενθουσιασμού και του ποδοσφαιρικού Άρη για την πρόκριση που πήρε λίγο πριν απέναντι στην ΑΕΚ στο Κλεάθης Βικελίδης.